Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζει για πρώτη φορά στη χώρα μια εκστρατεία για τη στήριξη δράσεων μη κερδοσκοπικών φορέων της περιφέρειάς μας με τη χρήση του εργαλείου της συμμετοχικής χρηματοδότησης, το crowdfunding. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε μέσω του ευρωπαϊκού έργου Blue Crowdfunding δύο φορείς της περιοχής μας που επιτελούν καθημερινά ένα πολύ σημαντικό έργο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Συμμετέχοντας στη δράση αυτή, δώσαμε την ευκαιρία στις οργανώσεις Εχεδόρου Φύσης και Δράση για την Άγρια Ζωή να παρουσιάσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και εμείς την υλοποίηση του έργου τους. Η Δράση για την Άγρια Ζωή κατάφερε και συγκέντρωσε 11.145 ευρώ μέσω αυτού του προγράμματος, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την εγκατάσταση εξοπλισμού για τον καθαρισμό πετρελαιωμένων ζώων. Θα αγοραστεί η δεξαμενή, η οποία θα γεμίζει και θα καθαρίζει τις λίμνες των υδρόβιων πουλιών. Θα αγοράσουμε και θα προμηθευτούμε τρόφιμα και φάρμακα για τα πουλιά που φροντίζουμε. Θα γίνει προμήθεια καμερών, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε τεχνητές φωλιές, αλλά και στους κλωβούς των ζώων που φιλοξενούμε, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν νέοι και παιδιά για το έργο που κάνουμε. Είμαστε από την εθελοντική ομάδα Εχεδόρου Φύσης, δραστηριοποιούμαστε στη Δέλτα του Γαλλικού, μια τόσο όμορφη περιοχή με πολλά προβλήματα, έτσι ώστε αυτή η περιοχή να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει ξανά την παλιά της έγκλη μέσα από τα μονοπάτια της και να αποτελέσει ένα πολύ καλό προορισμό για τον οικοπεριγυτή. Η αξιοποίηση του εργαλείου της συμμετοχικής χρηματοδότησης για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων ξεκίνησε ως μια πιλωτική προσπάθεια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον Οκτώβριο του 2021. Η ανταπόκριση των πολιτών αλλά και μια σειράς φορέων ήταν εντυπωσιακή. Μας επιβεβαιώνει ότι όταν δράσεις για το περιβάλλον έχουν ξεκάθαρο στόχο αλλά και μετρήσιμο αποτέλεσμα, υπάρχει διάθεση για συμμετοχή και υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει αποκτήσει μια εμπειρία όσον αφορά την συμμετοχική χρηματοδότηση. Η Περιφέρεια έχει εκπαιδευτεί πάνω στο εργαλείο αυτό και είναι έτοιμη να βοηθήσει στο να δημιουργηθούν καμπάνιες των εταιριών, των εθελοντικών οργανώσεων προκειμένου να στηρίξει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το μοντέλο της συμμετοχικής χρηματοδότησης απέδωσε καρπούς και γίνεται ο οδικός χάρτης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση και άλλων έργων στα πλαίσια της γαλάζιας οικονομίας. Για την αξιοποίηση νέων εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενισχυθούν φορείς που προωθούν τον εθελοντισμό και με τη δράση τους κάνουν καλύτερο τον τόπο μας.